Με μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση επέστρεψαν από τον 5ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων Μπουγά. Στο επίκεντρο του διαγωνισμού βρέθηκε το «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό». Φτιάξαμε ένα project για την κοκκινοσκουφίτσα. Μας άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία. Η κοκκινοσκουφίτσα συμβολίζει το κοριτσάκι που είχε υποστεί το bullying. Και πήγαμε στην Αθήνα, ήταν πολύ ωραία, είχε πολλά παιδιά. Πήραμε μια σπουδαία θέση, θα έλεγα. Δυστυχώς ήμασταν λίγα παιδιά, όμως θα ήταν καλύτερο στον επόμενο διαγωνισμό να πάρουν περισσότερα παιδιά μέρος. Και θα ήθελα να πω ότι τα λουλούδια συμβολίζουν τις εφαρμογές του διαδικτύου που μπορεί να υποστεί κάποιος εύκολα μπούλι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία που πήγαμε στην Αθήνα, που βραβευτήκαμε. Το μήνυμα που θα θέλαμε να δώσουμε είναι πως όταν κάποιο παιδί δέχεται σχολικό ή διαδικτυακό εκφοβισμό, το μόνο όπλο με το οποίο μπορεί να το αντιμετωπίσει είναι το τηλέφωνο που μπορεί να πάρει δασκάλους και ή να μιλήσει με τους γονείς του και με άλλα συγγενικά του πρόσωπα. Με αυτό το μήνυμα θέλουμε να δείξουμε ότι ο κυνηγός είναι ο δάσκαλος ή ο γονιός που πρέπει το παιδί να μιλάει σε αυτόν και ότι ήταν πολύ ωραία. Οι μαθητές με ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και με ξεχωριστή δημιουργικότητα προσέγγισαν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα στην αγγλική γλώσσα. Με φόντο, τα ερεθίσματα που υπάρχουν αποτύπωσαν με τις υπέροχες ζωγραφίες τους τη δημιουργία μιας παρουσίασης, όπου η αφήγηση του παραμυθιού της κοκκινοσκουφίτσας γίνεται στα αγγλικά. Εγώ έφτιαξα τη ζωγραφιά που είχε την κοκκινοσκουφίτσα να κοιτάει στο διαδίκτυο και την έβαλα να σκέφτεται το δάσος που παραμονεύουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Εμένα η ζωγραφιά μου αναπαριστά το δάσος που στην πραγματικότητα είναι το διαδίκτυο. Και όλα τα site και οι επικίνδυνες οι εφαρμογές που στην πραγματικότητα δείχνουν ωραίες αλλά μπορούν να κρύβουν κινδύνους επιτίθονται στην κοκκινοσκουφίτσα και επειδή ο υπολογιστής της έχει έναν ιό. Αυτή η ζωγραφιά παρουσιάζει το δάσος, το που και τα λουλούδια είναι τα διάφορα site του ίντερνετ, αλλά είναι όμορφα, όπως όλα τα πράγματα στο ίντερνετ, αλλά κρύβουν πολλούς κινδύνους. Εγώ έφτιαξα το κακό το λυκό που στην πραγματικότητα παρουσιάζει τον άνθρωπο που κάνει το bullying στην κοκκινοσκουφίτσα. Διαδικτυακό, αλλά και κανονικό. Αμέσως μετά δείχνει την τηλεόραση που λέει κάποια άσχημα πράγματα στην κοκκινοσκουφίτσα. I hate you, you are ugly. Μετά από όλο αυτό το bullying που αντιμετώπισε η κοκκινοσκουφίτσα, πήγε στη μητέρα της, της είπε όλα αυτά που είχαν συμβεί επειδή όταν έπαθε το bullying δεν της το είπε, κακώς, και άρχισε να στεναχωριέται και η μαμά της ένιωθε άσχημα για την κόρη της. Αμέσως μετά έχουμε τη ζωγραφιά η οποία δείχνει το κυνηγό, ο οποίος παραστάνει τον καλό της ιστορίας, να κατάει ένα όπλο προς, όχι προς την κοκκινοσκουφίτσα, προς τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η κοκκινοσκουφίτσα και θέλει κατά κάποιο τρόπο να την προστατεύσει δίνοντάς το κινητό. Το μόνο παιδιόν είναι το τηλέφωνο, όποιος και γιατί με το τηλέφωνο μπορεί να επικοινωνήσει με τους γονείς τους και να του πούν τα πράγματα που τους απασχολούν. Άμα δεν είχε το τηλέφωνο και η μαμά της ήταν μακριά, δεν θα μπορούσε να την ενημερώσει και να τη βοηθήσει. Φτιάξα αυτή τη ζωγραφιά επειδή είχε τελειώσει ο διαδικτυακός κόσμος και ήταν πια η κοκκινοσκουφίτσα και η μαμά της χαρούμενες. Με την διάκριση αυτή να έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά άλλων ιδιαίτερη ικανοποίηση και στο εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου. Υπό τη σκέπη της Διεύθυνσης των Εκπαιδευτήριων Μπουγά, όλη η εκπαιδευτική εδώ στο σχολείο μας προωθούμε και προάγουμε πάντα κάθε καλή προσπάθεια των παιδιών να δείξουν το σεβασμό στη διαφορετικότητα και το σεβασμό στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, όχι μόνο μεταξύ των μελών μιας κοινότητας, αλλά και μεταξύ των εθνών. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε πάντα αμέριστη την βοήθεια και τη συνεργασία των γονιών και μας κάνει πολύ περήφανος και χαρούμενος αυτό το γεγονός. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή τη διάκριση. Τα παιδιά αγαπούν τα αγγλικά και γι' αυτό θέλανε να δημιουργήσουμε κάτι στην αγγλική γλώσσα. Τους αρέσει πολύ η αγγλική γλώσσα. Σκεφτήκαμε ότι τα υπόλοιπα σχολεία θα φτιάχνανε κάτι στα ελληνικά, οπότε εμείς γιατί να μην κάνουμε τη διαφορά. Στο κάτω-κάτω είναι η αγγλική γλώσσα μέσω επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και λαών,
ανά την Ιμφύλιο. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού, όπως και πέρυσι, ήταν η βία και η προστασία των μαθητών από το bullying. Όπως και κάθε χρονιά, έτσι και φέτος συμμετείχαν μαθητές από εμάς από την 5η Δημοτικού. Και το ευχάριστο για την τάξη που προκάλεσε και το μεγάλο ενθουσιασμό και τη χαρά στα παιδιά ήταν ότι ήταν το μοναδικό σχολείο από το νομό που βραβεύτηκε. Τα παιδιά επέλεξαν να ασχοληθούν με ένα κλασικό παραμύθι που όλοι θυμόμαστε από τους παιδικούς μας χρόνους, την κοκκινοσκουφίτσα, που την διασκεύασαν σε ή-σκουφίτσα, ή κοκκινοσκουφίτσα μάλλον, με το ή του διαδικτύου, με έντονα συμβολικό χαρακτήρα. Το δάσος ήταν συμβολισμός, τα λουλούδια ήταν ο συμβολισμός των κινδύνων που κρύβει το διαδίκτυο και η μοναδική προστασία που ήταν το όπλο του κυνηγού είναι το τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να προστατευτούν από τους κινδύνους του διαδικτύου. Το μόνο που έχουμε να ευχηθούμε εμείς στα παιδιά μας είναι κυσανότερα, καλές επιτυχίες και στο μέλλον και ελπίζουμε να μας κάνουν πάντα έτσι περήφανους.